μιλήσω. Τι κάνεις, και τώρα σε ζητούσα με κάτι φίλες μου. Για πες, πού εδώ μέσα, εσύ. Όχι εδώ μέσα, κάτω στο γραφείο που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Τι λέγατε. Έχεις αρχίσει και μας αρέσεις περισσότερο. Α, να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχεις κάνει λίγη γυμναστική, σαν να έχεις λίγο. Δεν ξέρω. Με το που κάμισε το ανοιχτό που σε βλέπουμε που έκανε τον Παντελή. Α, μάλιστα, ναι. Ναι, λέγαμε ο Καπουτσίνης, τον βλέπουμε με άλλο μάτι. Ω, καλό αυτό. Λοιπόν, ναι, κάνω γυμναστική, κολυμπάω, οπότε έχω χρόνο βέβαια. Επίσης έκοψα το κάπνισμα, πάρα πολύ βασικό αυτό. Λένε κάποιοι ότι ας πούμε τα όχι είναι αυτά που φτιάχνουν μια σημαντική καριέρα. Εσύ τι πιστεύεις αυτό? Και τα όχι και τα ναι, νομίζω μετράνε. Ναι, στη δική σου περίπτωση έχεις πει περισσότερα όχι ή περισσότερα ναι? Έχω πει πολύ περισσότερα όχι από ότι ναι. Φαντάζομαι, γι' αυτό σε ρωτάω. Τα έχεις μετανιώσει? Όχι. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι ρε παιδί μου, εγώ τώρα θέλω να βγω από το σπίτι και να είμαι αόρατος, να μην μου μιλήσει κανένα στον δρόμο, ναι. Να μην με γνωρίζει κανείς, να πάω όπου θέλω. Όπα, sorry. Το έχω αισθανθεί, το έχω αισθανθεί, αλλά ξέρεις τι, είναι κάποιες εκδηλώσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν όλοι είσαι στο αυτοκίνητό του και φωνάζει ένα γεια σου, ρε Γιώργο, ναι. Σε αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το αγαπημένο μου. Επίσης, όταν πήγα στο Λονδίνο, δεν με ήξερε κανένας. Ναι. Λέω, πω τι ωραία τροπατάς και δεν σε ξέρει κανένας. Την πρώτη μέρα λοιπόν ήμουν ένα σούπερ. Δεύτερη μέρα πάλι ήταν υπέροχη η αίσθηση, αισθάνεσαι πάρα πολύ λίγο. Την τρίτη μέρα έλεγα τώρα να βρίσκαμε και κανέναν Έλληνα, δεν πείραζε. Θεωρείς ότι η επιτυχία μπορεί να σε οδηγήσει λίγο και στην κατάθλιψη, ας πούμε, η μεγάλη επιτυχία? Ναι, γιατί ξέρεις τι, αισθάνεσαι ότι έφτασα στο στόχο μου, το έκανα. Τώρα λοιπόν, τι θα κάνω, εγώ το πέρασα αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα κατάθλιψη, αλλά με προβλημάτισε πάρα πολύ ότι όπου τώρα τι κάνουμε, πώς συνεχίζουμε, ναι, το έπαθα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Καπουτζίδης έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι αν δεν δούλευες από εδώ και πέρα, θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς να δουλέψεις? Όχι, βέβαια. Με τίποτα. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εγώ όταν έκανα το παραπέντε, ήμουν ένας άνθρωπος που είχε κάνει ακόμα μία σειρά μόνο αυτή μπροστά. Μόνο μία σειρά είχα κάνει. Δεν σημαίνει ότι πληρώθηκα πολύ για αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα ήμουν ένας από τους χαμηλά αμοιβόμενους σενάριογράφους. Γιατί ήμουν ένας καινούργιος σενάριογράφος. Όταν σου είπα. Τώρα, άμα κάνω σειρά, ναι, θα ξέρω ότι θα είμαι από τους πιο ακριβό πληρωμένους. Ναι, αλλά παρόλα αυτά έβγαλες κάποια χρήματα. Σίγουρα. Όσο ξεκινάμε. Όταν σου ήρθαν αυτά τα χρήματα στη χέρια σου, άρχισες να σπαταλάς. Α, είσαι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχεις δώσει σε μια μέρα? Δεν θυμάμαι το ποσό. Δεν θυμάμαι το ποσό. Θυμάμαι όμως το που ήμουν και τη διαδικασία. Είχαμε σε ένα outlet στη Ρώμη και λέμε εντάξει, θα πάμε να κάτσουμε λιγάκι και μετά θα δούμε και τα ξεφέρα. Δεν φύγαμε από το outlet, όταν έκλεισε. Και ψώνιζα, λες και ήμουνα με ένα βρακί, κάπως έτσι την είδα δηλαδή, εκείνη την ημέρα. Πήρα πάρα πολλά ρούχα. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω και ένα κόλλημα, επειδή δεν μπορώ και να δοκιμάζω. Αχού τα πω, βαριέμαι τα παντελόνια, το βάλε βγάλε. Πήρα γύρω στις 15 μπλούζες και παντελόνι δεν πήρα κανένα. Είχαμε, ήμουνα με το ίδιο τζιπ και απλώς άλλα. Γιώργο, εσύ γενικά φλερτάρεις? Όχι, είμαι πολύ χαϊδάνης αυτό. Γιατί όμως? Γιατί είμαι πάρα πολύ. Δεν το έχω καθόλου. Δεν μπορώ να φλερτάρω καθόλου. Θεωρώ. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος στο φλερ. Έχεις, ας πούμε, ρίξει ποτέ χιλόπιτα ή έχεις φάει ποτέ? Για να φάω χιλόπιτα πάει να πει ότι έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εγώ δεν εκδηλώνω ενδιαφέρον. Το βιώνω από μέσα μου. Θα είναι τραγικό να φανεί ότι εκδηλώνω ενδιαφέρον. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δεν πρέπει να φανεί με τίποτα. Γιατί, ας πούμε, τύχω εγωιστικό. Αντρέπεσαι. Ναι. Ωραία, και πες ότι εμένα μου αρέσεις. Ναι. Πώς θα σε προσεγγίσω εγώ? Δεν ξέρω. Πρέπει να το γράψεις, δηλαδή, εδώ στο μέτωπο να το λέει. Πρέπει να είμαι απολύτως σίγουρος. Κατάλαβες. Τον εαυτό σου τον θεωρείς, ας πούμε, όμορφο. Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10. Ναι. Τι θα βάζεις? Καλό σημείο, καλημέρα. Εντάξει, δεν είμαι. Θα ήθελα να είμαι πιο όμορφος, να την πω την αλήθεια. Ναι, θα ήθελα. Είμαι δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι αν ήμουν και πολύ όμορφος, θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ τους ανθρώπους που είναι ωραίοι, πραγματικά ωραίοι και κοιτάζονται στον καθρέφτη πολλή ώρα, τους καταλαβαίνω, δεν τους θέλω καθόλου ψώνια. Και εγώ, άμα ήμουν πολύ ωραίος, δεν κοιτάζομαι. Λέω να μου βάλω ένα 7. Επειδή φτάσαμε, ναι. Σαν σέρνα τελείωτο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, Μαρία. Έτσι που σε πέτυχα τυχαία, συνέχισε τη γυμναστική, μας αρέσει. Εντάξει. Ναι.